άνθρωπος που να αντιλαμβάνεται ότι να πάει κόντρα με το που ναι, και να μετά να πεις ότι εγώ θα επιμένω. Ασφαλώς η ηγεσία του κόμματος δίνει την καθοδήγηση, αλλά χρειάζεται και αυτή η διαλεκτική σχέση μεταξύ ηγεσίας και βάσης, ότι πρέπει να κινούνται και οι δύο προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει προηγούμενο που είναι τράπη η εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής από τις κομματικές βάσεις. Είχε γίνει το 1998. Δεν θυμάμαι αν είχαμε ξεκινήσει την συζήτηση της βάσης. Είχε εμπαχθεί μια αρχική απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία ύστερα είχε αλλάξει. Μάλιστα. Και λοιπόν, τότε με την υποψηφιότητα του Μάριου Ηλιάδη και του Γιώργου Ιακού. Λοιπόν, στο αρχικό μου ερώτημα, ήταν κεραυνός στην ευθεία ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε ο κύριος Πανός στις συνεντεύξεις του για τα θέματα της οικονομίας. Ο τρόπος έκφρασης του καθενός είναι δικός του. Το περιεχόμενο όμως εξετάζουμε, ναι, έτσι. Αυτό θα έλεγα, το περιεχόμενο. Είπε διάφορα πράγματα τα οποία είναι και σωστά και ανταποκρίνονται σε διάφορα ζητήματα που και εμείς θα θέλαμε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να διευκρινίσουμε και να συζητήσουμε μαζί του, γιατί όντως πρέπει να ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενο και ποια είναι η πραγματική του άποψη και να δούμε αν εναρμονίζεται με βασικές μας θέσεις. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί ανεξάρτητος υποψήφιος θα είναι, εάν θα είναι, και όχι υποψήφιος του ΑΚΕΛ. Άρα θα υπάρξουν ζητήματα και εμείς το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα που δεν θα έχουμε τις ίδιες θέσεις. Μας ενδιαφέρει όμως στα βασικά ζητήματα που καθορίζουν και το πλαίσιο πολιτικής και αν θέλετε την πορεία του τόπου να έχουμε θέσεις τις οποίες μπορούμε εμείς να αποδεχτούμε. Και θα σας ρωτήσει αύριο ένα μέλος σας. Καλά, δεν τα κουβεντιάσετε όλα αυτά πριν αποφασίσετε? Όλα δεν τα έχουμε κουβεντιάσει, διότι χρειάζεται και μια μεγάλη εργασία, αλλά τα βασικά τα έχουμε κουβεντιάσει τόσο στο Κυπριακό, όσο είναι και βασικές προδιαγραφές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Όταν λέτε ότι το κόμμα αναμένει, απαιτεί από τον υποψήφιο να στηρίξει το ΑΚΕΛ και να μην ακυρώνει το κόμμα σε κανένα από τα ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά για το ίδιο, τι ακριβώς εννοείται? Ότι θα πρέπει Για να μην κρυβόμαστε, είχε γίνει συζήτηση μετά την τη συνέντευξη του κυρίου Σπανού αναφορικά με την αναφορά για το λιγότερο γκράτο. Γιατί συζητήσαμε. Μια κόκκινη γραμμή για το ΑΚΕΛ. Ναι, βέβαια δεν συμφωνώ ούτε και με τον καλό σας τον συνάδελφο που ρώτησε, κάνοντας τοποθέτηση για το ΑΚΕΛ, ότι το ΑΚΕΛ είναι υπέρ του κρατισμού. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το ΑΚΕΛ είναι υπέρ της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού κράτους που να μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη για να μην τον ταλαιπωρεί και να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η θέση του ΑΚΕΛ. Και να μην επιξαποξενώνει η κρατική περιουσία. Όλα, ούτε και ποτέ είχε τέτοια θέση, για να μην υπάρχει και παρεξηγημένη ένωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, να μην αποξενώνει όμως κρατική περιουσία. Αυτόν το συζητήσαμε με τον κύριο Σπανό και ο κύριος Σπανός ήταν κάθετος και σε αυτόν δεν δέχεται αποξένωση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό που θέλει είναι με τους καλύτερους δυνατούς όρους να υπάρχει εκεί και όπου χρειάζεται συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα για να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αλλά και των ημικρατικών οργανισμών να μπορούν να προσφέρουν τις βέλτιστες υπηρεσίες με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για την κοινωνία. Θα απαιτήσετε από τον κύριο Σπανό να στηρίξει και τη διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ υπό τον Δημήτρη Χριστόφια? Κύριε Παυλίδη, αυτό που προέχει τούτη την ώρα δεν είναι να πάμε να συζητούμε για το παρελθόν, είναι να, όχι απλά να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στην προεκλογική εκστρατεία. Θα απασχολήσει, ωραίο, ο καθένας δικαιούται να έχει τη δική του την άποψη. Ναι. Όταν ο ίδιος ο κύριος Σπανός λέει ότι σέβεται και εκτιμά την αξιοπιστία του ΑΚΕΛ και γι' αυτόν έχει βολιδοσκοπήσει και το ΑΚΕΛ αν είναι έτοιμο να στηρίξει τη δική του την υποψηφιότητα. Και εμείς, επειδή ενδιαφερόμαστε πρώτα απ' όλα για το περιεχόμενο της πολιτικής και όχι αν κερδίσουμε πάση θυσία τις εκλογές ανεξαρτήτως πολιτικής και προγράμματος όπως κάνουν άλλοι, πρώτα βρήκαν τον υποψήφιο και μετά θα συζητήσουν για τα προγραμματικά, είπαμε να συζητήσουμε βασικά ζητήματα περιεχομένου της πολιτικής. Από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα τι θα γίνει για την Κύπρο σε αυτό το κομβικό σημείο που βρίσκεται. Ο καθένας μπορεί να διατηρήσει. Άρα, περιμένετε από τον κύριο Σπανό να ετοιμάσει ένα έγγραφο το οποίο θα τεθεί ενώπιον σας, θα το συζητήσετε, θα συμφωνήσετε με καθαρές κουβέντες, χρησιμοποιώ μια έκφραση του κυρίου Άνδρου Κυπριανού. Ναι, σε ό,τι αφορά στα βασικά δεν μπορεί να υπάρχουν αμφισημείες. Ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το πώς θα πορευτούμε.
ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της πορείας και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που έχουμε συμφωνήσει αυτά είναι. Στο Κυπριακό δεν έχετε πρόβλημα, στην οικονομία έχετε κάποια προβλήματα. Και αυτά πρέπει να συμφωνήσουν. Ναι, θα έλεγα έτσι και ο ίδιος το λέει ο κύριος Πάνος, ότι συμμερίζεται πλήρως τις θέσεις μας στο Κυπριακό και την πολιτική του κόμματος στο Κυπριακό, διότι σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες. Δεν είναι απλά να λες ότι είσαι υπέρ της Ζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Εδώ γίνονται διάφορες διαδικασίες για τις οποίες χρειάζεται να ακολουθείς και μια τακτική και μια πολιτική. Σε αυτά όλα συμφωνεί ο κύριος Πάνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεφάνου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό υπόλοιπο. Πάμε και στο κίνημα Αλληλεγγύη. Είναι ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Μιχάλης.